Πρεμιέρα της σχολικής χρονιάς με το καθιερωμένο αγιασμό να συνοδεύεται και με χιλιάδες κενά σε επίπεδο Κρήτης. Μόνο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση τα κενά αγγίζουν τα 800 σε όλο το νησί, ενώ σε επίπεδο νομού Ηρακλείου αγγίζουν τα 400, ενώ αρκετά κενά καταγράφονται και στην παράλληλη στήριξη. Η κύρια κατηγορία με τα περισσότερα μάλλον κενά είναι στην παράλληλη στήριξη, πάνω από 200. Στα ειδικά σχολεία και στα τμήματα ένταξης ξεπερνούν τα 40 κενά. Και από εκεί και πέρα έχουμε και ελλείψεις σε όλο το φάσμα, όπως είπα, των ειδικοτήτων. Θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα μέχρι να γίνει η δεύτερη φάση προσλήψεων. Θέλω να ευχηθώ καλή χρονιά στα παιδιά, ιδιαιτέρως στην πρώτη τάξη κάθε βαθμίδας. Πήραμε γύρω στους 29.000 εκπαιδευτικούς. Για τις επόμενες μέρες, σήμερα για την ακρίβεια και αύριο, θα δούμε εάν υπάρξουν μικρά κενά λόγω αποχωρήσεων. Μια νέα χρονιά ξεκινάει. Θεωρώ με καλούς ιονούς και καλές προϋποθέσεις. Τα σχολεία είναι πλήρως τελεχωμένα από άποψη εκπαιδευτικού προσωπικού. Έχουν έρθει οι αναπληρωτές, έχουν αναλάβει υπηρεσία, οι μόνιμα διορισμένοι. Καλή σχολική χρονιά! Μαθητές σε ορισμένα τμήματα του 12ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου φιλοξενήθηκαν σε όμορα σχολεία, καθώς δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι σχετικές εργασίες, ενώ στο Δημοτικό Σχολείο στις Βασιλιές δεν τοποθετήθηκε ακόμα η λιώμενη αίθουσα, με συνέπεια 40 περίπου παιδιά να φιλοξενούνται σε μία αίθουσα. Άρα εκεί θα υπάρξει συνδιδασκαλία και σε αυτά τα δύο ζητήματα η δέσμευση που υπάρχει, πέρα από τις χρονοκαθυστερήσεις που έχουν γίνει, άρα μία νέα δέσμευση, είναι ότι τέλη Σεπτέμβρη θα έχουν ολοκληρωθεί εργασίες στο 12ο Δημοτικό Σχολείο και περίπου εκείνο το χρονικό διάστημα και η τοποθέτηση της λιώμενης αίθουσας. Προφανώς οι ευθύνες είναι στην Δημοτική Αρχή που δεν το έχει επιλύσει και στο ένα και στο άλλο κομμάτι. Σε επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ηρακλείου, τα κενά όπως εκτιμάται ξεπερνούν τα 400, ενώ σημαντικά είναι τα κενά και στην παράλληλη στήριξη. Το πρώτο κουδούνι ήχησε σε όλα τα σχολεία με τη χαρά να είναι ζωγραφισμένοι στα πρόσωπα των μικρών παιδιών, ενώ την παράσταση έκλεψαν τα πρωτάκια. Έχουμε και πρωτάκι, έχουμε και δευτεράκι. Οπότε έχουμε δύο παιδιά με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Καλή σχολική χρονιά! Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι όλοι οι εκπαιδευτικοί σήμερα που υποδεχόμαστε ξανά τους μαθητές μας και ευχόμαστε να περάσουμε μία όμορφη δημιουργική χρονιά. Καλή σχολική χρονιά ευχήθηκε και ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης, ο οποίος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους πληγέντες από τα ακραία καιρικά φαινόμενα στην υπόλοιπη χώρα. Η σκέψη όλων μας βρίσκεται στους συνανθρώπους μας, στους συμπολίτες μας, τόσο στη Θεσσαλία όσο και στη Θράκη, που βίωσαν τελευταίες φυσικές καταστροφές. Η σκέψη μας είναι μαζί τους και ό,τι χρειαστεί να κάνουμε να βοηθήσουμε τις οικογένειες και τα παιδιά, και από την πλευρά μας θα το κάνουμε. Και το Τμήμα Τροχέας Ηρακλείου πραγματοποίησε δράση ενημέρωσης μαθητών για την ασφαλή μετακίνηση από και προς τα σχολεία. Ευχόμαστε και με το πέρας της σχολικής χρονιάς όλα τα παιδιά να έχουν το ίδιο χαμόγελο. Επιβίβαση και αποβίβαση από το λεωφορείο, όταν χρησιμοποιούν σχολικό λεωφορείο, να γίνεται από το πεζοδρόμιο και αφού έχει σταματήσει το σχολικό λεωφορείο. Κινούμενοι θέλοντας να πάμε στο σχολείο ή στο σχόλασμα να μην τρέχουν, να διασχίζουν το δρόμο από τη διάβαση πεζών.